Με αμύωτο ρυθμό συνεχίζεται η συγκέντρωση προσφύγων στην Ιδωμένη. Επίσημη καταμέτρηση δεν υπάρχει. Άλλοι κάνουν λόγο για 11.000, ενώ δεν είναι λίγοι εκείνοι που εκτιμούν ότι ο πληθυσμός στον καταβλισμό ξεπερνά πλέον τις 13.000. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή σαφής εικόνα. Καθημερινά φτάνουν νέοι πρόσφυγες. Γνωρίζουμε ότι οι δυνατότητες του ΚΑΜΠ ήταν αρχικά για 2.000 και αυτή τη στιγμή σίγουρα έχουν ξεπεράσει τα 10.000 άτομα και συνέχεια φτάνουν. Τώρα που ερχόμασταν, είδαμε ότι στο δρόμο είχε πολλούς πρόσφυγες που ήταν πεζοί. Η ροή προς τα Σκόπια είναι μηδαμινή. Είναι χαρακτηριστικό πως το Σάββατο μόλις 74 άτομα πέρασαν τα σύνορα, ενώ από τους 500 των τελευταίων 24 ώρων, οι 80 υποχρεώθηκαν σε επιστροφή από τις αρχές της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας. If that continues at this slow pace, there needs to be another solution for this population. And if people continue to arrive here and they're spreading all across, this is going to create a huge humanitarian crisis here. Η κατάσταση στον καταβλισμό γίνεται καθημερινά όλο και πιο δύσκολη. Ο ήλιος που βγήκε βοήθησε πολλούς από τους πρόσφυγες να ξεχάσουν τις δραματικές στιγμές που έζησαν με την καταρακτώδη βροχή, αλλά η υπομονή εξαντλείται στις ατελείωτες ουρές και τα συσίτια. Εξαιρετικά δύσκολη είναι και η διαδικασία διόρθωσης των λαθών που διαπιστώνονται στα έγγραφα των ανθρώπων αυτών. Πάνω από 6 ώρες η αναμονή για να πάρουν τη διαβεβαίωση ότι δεν θα χάσουν την ευκαιρία να περάσουν τα σύνορα εξαιτίας ενός λάθους στην ημερομηνία γέννησης, τον τόπο καταγωγής ή τα στοιχεία της οικογένειας. Every day they will issue a new rules. One day they will say visa Turkey expiration. Another day we say the date of birth. Some people are first of first. I mean January they will say shouldn't go. It doesn't go with the passport. Another problem. Yesterday they got one family back because they had Turkey money. Just because they had Turkey money. And some family they said your ID is not genuine. They got them back. Every seconds, every hours they will issue a new rules in order not to let people go in. Όλοι τους δηλώνουν αποφασισμένοι να περιμένουν όσο χρειαστεί. Όπως λένε, δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Ο Ρέκαμ είναι από τη Ράκα του Ιράκ. Μένει σε μια μικρή σκηνή με τη γυναίκα και τα δύο κοριτσάκια του 7 κρύες νύχτες και 8 ημέρες. It doesn't come back even it's close. If they all die here, they won't get back. Και αυτό ακριβώς είναι εκείνο που φοβούνται όλοι. Η αποφασιστικότητα καθενός ξεχωριστά να μείνει στην Ιδωμένη με κάθε κόστος. And what is the worst thing that can happen? I think what we see is you see things look normal, but they are not. You know, as people spend more time over here, anxiety goes up, tensions will escalate. That's for sure. And we hope things not go that way. We hope that before that there is some kind of a solution for this population. Στην Ιδωμένη βρέθηκε ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζι Κώστας, ο οποίος παρέδωσε στους εκπροσώπους του Ερυθρού Σταυρού τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης από δωρεές επιχειρήσεων. How many people in this tent? Three. No. How many people we stay here? Seven people. Αυτή τη στιγμή στην Ιδωμένη είναι γύρω στις 13 με 14.000 πρόσφυγες εγκλωβισμένοι και αν υπολογίσει κανείς και περίπου άλλες 6.007 στα υπόλοιπα κέντρα με την κατάσταση που βρίσκονται στην Κεντρική Μακεδονία. Αντιλαμβάνεστε ότι στην Κεντρική Μακεδονία φιλοξενούνται σήμερα πάνω από το 60% των μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών ολόκληρης της χώρας. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί για πολύ ακόμα. Ζήτησα από την κυβέρνηση να κηρύξει την περιοχή σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Οι συνεχόμενες ροές προσφύγων και μεταναστών και ο πληθυσμός που ήδη υπάρχει εδώ μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο αυτή η κατάσταση. Γι' αυτό και περιμένω από την κυβέρνηση άμεσα την κήρυξη της περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ή εναλλακτικά την τροποποίηση του νόμου για να μπορεί η περιφέρεια και οι Δήμοι να προμηθευτούν είδη πρώτης ανάγκης και τρόφιμα προκειμένου να υποστηρίξουμε και να βελτιώσουμε τις συνθήκες των προσφύγων εδώ. Δεν μπορούμε να σηκώσουμε το βάρος μόνοι μας, δήλωσε ο κύριος Τζιτζι Κώστας, στη στιγμή που περίπου 1.600 άτομα μόνο στην Ιδωμένη υπολογίζεται ότι δεν έχουν καν κάποιο αντίστοιχο για να μείνουν. Η Ιδωμένη πλέον αποτελεί τη δεύτερη πολυπληθέστερη περιοχή μετά την πόλη του Κιλκής, ενώ πριν από τις μαζικές προσφυγικές ροές ο αριθμός των κατοίκων ανερχόταν σε μόλις 150.